Λοιπόν, πάμε και στον ΠΑΟΚ, παίζει με την Λάρισα. Είχαμε πει και μέσα στην εβδομάδα ότι δεν θα αγωνιστούν ο Βάρντα και ο Κάτσε που είναι δανεικοί στην ΑΕΛ από τον Δικέφαλο του Βορρά. Ό,τι είπαμε για τον Ολυμπιακό ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί, απαγορεύεται να έχει απώλεια μία εβδομάδα πριν τον ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Κώστα. Ναι, απαγορεύεται να έχει απώλεια. Έχει καλή τετράδα πίσω στην άμυνα. Ο Ίγνασον είναι ένα θέμα. Ο Βαρέλα έρχεται, αλλά είναι στο όριο να προλάβει τον Ολυμπιακό. Ο τερματοφύλακας, ο Ζιβκοβιτς, για μένα δεν με πείθει περισσότερο από τον Πασχαλάκη. Κοιτάξει, σε αυτά τα μάτς, θα ξανά μια αντεπίθεση να βγει γρήγορα σαν λίμπερο, να αποκρούσει σε καμιά αντεπίθεση. Εντάξει. Ο Λιμιός πάει καλά, αλλά πάει καλά σε μάτς όπου ο αντίπαλος παίζει ανοιχτά και παίζει την κόντρα. Είναι σε καλή φόρμα, έχει καλά πατήματα, τον θέλουν ομάδες στο εξωτερικό. Ο Γιαννούλης πατάει καλά. Εκεί το θέμα τώρα τι θα γίνει πίσω από τον Φορ. Και ο αριστερός, εξτρέμ. Εκεί τα δύο είναι. Δηλαδή ο Πέλκας, τον είδα στο μπάρε προχθές εκεί σε ένα εστιατόριο. Του λέω θα παίξει ρε φίλε, τι θα γίνει. Δεν λέει απ' έξω, κάτσε καμιά τρίπλα ρε, του λέω. Θα μπεις μέσα με καμιά τρίπλα. Να, ναι. Άμα φύγε στη Γερμανία, του λέω να παίξει εκεί να πάρεις κανένα φράφο. Αν δεν παίξει τώρα που λέω που ο Μπίζες βάλε έχει καθίσει εκεί σαν τη Φακλάνα, λέω, γελούσε ο Πέλκας. Θα παίξει ευκαιρία τώρα. Είναι και ο Πέλκας. Εντεφορμέ, ο Μπίζες βάλε δεν στα καλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατεβαίνει χωρίς δεκάρι. Ναι. Θα είναι ενδιαφέρον γιατί μας έχει πει ο Νίκος ότι κοιτάει και τους προπονητές των ομάδων που παίζουν απέναντι στις μεγάλες. Δηλαδή να δούμε και τον Μιχάλη Γρηγορίου στη Λάρισα που έχει παίξει το 5-3-2 αρκετές φορές φέτος. Αν θα το επιχειρήσει στην Τούμπα, έτσι, παρά τις απουσίες του Κάτσε και του Βάρντα. Δηλαδή κόφτης και εξτρέμ θα σου λείπουν βασικοί. Γιατί είναι σημαντικό να δείξει. Έτσι. Βέβαια. Μεγάλη δουλειά. Για να δούμε. Λοιπόν. Κοίτα Γιάννη, ναι. Εδώ η Λάρισα. Τρία στόπερ. Λίμπερο παίζει, σαν τρισιλολίμπερο παίζει ο Μόρας. Mm-hmm. Ο Μόρας στέκεται. Γιατί στέκεται Γιάννη? Γιατί παίζει πολύ λίγα μέτρα ανάμεσα από δύο άλλα στόπερ. Άμα πάω πλακώσει στις έγκρες, εκεί θα πιτάνε τρία γαϊδούρια στον αέρα. Πρέπει να βρει άλλους δρόμους από αυτά. Πρέπει να μπει και κάτι. Πρέπει να σπάσει με ένα δύο. Πρέπει δηλαδή, αν τη Λάρισα, και την παρακαλάει. Mm. Έλα πάω από τη μεριά του Λιμιού, σέντραρε, να πηδάει ο Σιντέλσκι με τρία γαϊδούρια. Ξέρεις τι καλά που θα αποκρούνε οι Λαριζέοι. Αν όμως, είναι και τα τρία στόπερ βοηθάνε τη μονομαχία στον αέρα. Άρα πάω και εδώ, πρέπει να βρει δρόμους και τον άξονα. Και πρέπει δηλαδή, όχι μόνο αν δεν βγει ο Γιαννούλης σέντραρε, να πηδήξουν δύο με δύο. Η Λάρισα θα είναι πολύ οργανωμένη και ο Κάτσε που δεν παίζει, νομίζεις, βάλε ένα ψηλό χακ που έχει, θα έρχεται σαν τέταρτος. Άμα η Λάρισα παίζει πονηρά, Κώστα, ποιον θα βάλουμε, γιατί στην κάρτα που είχαμε πριν, λείπει και ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ. Δεν θα παίξει ούτε ένας ούτε ο άλλος, δεν θα ξεκινήσει, πιστεύεις ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και κοίταξε, θα παίξει μάλλον ο Καντουρί αριστερά, που είναι θέμα. Είναι θέμα και μπορεί να παίξουν οι δύο. Και ο Άλπον, γιατί άμα παίξουν οι άλλοι με τρεις στόπερ, ο άλλος θέλει δύο στην περιοχή να βάλει. Δηλαδή, αν παίξει ο άλλος με τρία στόπερ, να παίξει εγώ με ένα φόρ, θα τους βάλει και τους δύο. Άρα να βάλει και Ακπόμ και Σφιντέρσκι, έτσι. Ιθανότατα αυτό το σχήμα. Ωραία. Οπότε αυτό είναι το σχήμα για να το διορθώσουμε. Πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό, παίζει στο Αγρίνιο. Αντίστοιχο Παναθηναϊκός θέλει να χτίσει πάνω στο 3-2 επί της ΑΕΚ που πέτυχε πριν τη διακοπή. Ο Πανετολικός είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες στο πρωτάθλημα. Και εδώ βλέπουμε δύο επιλογές. Έχει τον Ζαχίντ εκτός που ανέβαινε τελευταία και έπαιζε στο 10. Ή να παίξει με 4-2-3-1 Νίκο, δηλαδή να βάλει τον Μπουζούκι, η Δεκάρη και τον Μολό απέναντι από τον Χατζηγιοβάνι στα εξτρέμ. Ή να παίξει το 4-4-2 που επίσης το προτιμά συχνά πυκνά, βάζοντας μπροστά και Μακέντα και Περέα. Ο Περέα είναι ο Κολομβιανός πιτσιρικάς που κάνει τον γκολ με την ΑΕΚ, που μας είπες καλά λόγια, δηλαδή ότι είναι δυνατός κλπ. Πάντως είτε προτιμήσει το ένα είτε το άλλο σχήμα,
ο Δόνης είναι ένας προπονητής που και κατά τη διάρκεια του αγώνα τα αλλάζει. Θα... Αυτό πρέπει. Θα το αλλάξει ανάλογα με το πώς πάει το μάτς. Αυτό πρέπει. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε Σέκεφελ Πούγκουρα, Γιώχασον Χατζηθοδωρίδη γιατί είναι τραυματίας ο Ινσούα, Κουρμπέλη Ζώνη στα χαφ, Χατζηγιοβάνης από τη μία, Μπουζούκης από την άλλη και Μακέντα Περέα μπροστά. Αυτό Κώστα πώς το βλέπεις? Ήταν πολύ καλό, αλλά έχω μια ερώτηση. Αν τελικά ο Μπουζούκης είναι εξτρέμι ή δεκάρι. Ό,τι λέμε δηλαδή για τον Μάνταλο, τον Μπέλκα, τον Μπίσεσβα, τον Φορτούνι και αυτούς όλους τους παίκτες που λέει και ο Νίκος είναι δεκάρια, θα δούμε ο Μπουζούκης είναι εξτρέμ, να κλείνει με το ανάποδο και να σουτάρει και να κάνει ή δεκάρι. Γιατί εγώ θέλω να τον δω τον Μπουζούκη στη θέση του Ζαχή, για παράδειγμα. Ναι. Ναι, να παίξει ένας από τους δύο. Τώρα για να τους χωρέσει και τους δύο, τραβάει τον ένα στα άκρα. Καταλάβεις τι γίνεται. Έτσι, αυτό ακριβώς, να ρωτήσουμε. Ακριβώς, να... Ναι, αυτή είναι η ερώτηση. Ωραία. Αυτό θα το δούμε και στον αγώνα. Δεν είναι κάτι άλλο. Πάμε στο ΑΕΚ Άρης. Να δούμε πιθανές εντεκάδες. Ένα μάτς το οποίο είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ, θυμίζω, πριν τη διακοπή έχασε από τον Παναθηναϊκό 3-2 σε ένα μάτς που ήταν μπροστά με 2-0. Ο Άρης θέλει να μείνει κοντά στις θέσεις των play-off. Εδώ είναι εκτός ο Λιβάγια. Ο Κωστένογλου τόνισε ότι ο Μάνταλος θα παίξει δεκάρι. Αυτό που φωνάζει μήνες τώρα ο Αλέφαντος. Μπράβο. Τι σύστημα? Λογικά ένα 4-2-3-1, δηλαδή με Σιμόες, Γαλανόπουλο, Κόφτες, το Μάνταλο δεκάρι, Βέρντι από τη μία πλευρά, Αλμπάνι από την άλλη και τον Ολιβέρα σεντερφόρ. Μια χαρά. Μια χαρά, να δούμε και τον Αλμπάνι. Ακούμε Αλμπάνι, ναι. Έτσι Αλμπάνις, εξτρέμου Αλμπάνις, ταλέντο Αλμπάνις, το δούμε έξω αριστερά, δούμε τον Μάνταλο στη θέση, τον άλλο ποιος είναι ο Βέρντι. Ναι, ο Βέρντι. Και αυτός καλό εξτρεμάς είναι. Και ο Ολιβέρα, αντί του αυτάξια, παίζει σε πιο μικρούς χώρους και αν παίζει ο Μάνταλος δεν κάνει. Γαλανόπουλος, αργός, αλλά εντάξει. Με το Σιμό εμπεσμένο εκεί και ο Άρης δεν έχει τίποτα. Το Σάσα και το Ματίγια δεν έχει δηλαδή να τον να αντιμετωπίσει τίποτα πεθαράδες και οι Άρης εκεί κάτω. Θα γίνει ωραίο παιχνίδι. Πάμε να δούμε και Άρη, πάμε να δούμε και εντεκάδα Άρη. Ο Άρης δεν έχει τον τερματοφύλακα, αυτός είναι πιτσιρικάς. Ναι. Δεν ξέρεις τι θα κάνει. Αυτός τώρα μπαίνει 19 χρονών. Mm-hmm. Θα μου πεις και ο Χριστίδης μπήκε 18 στον Άρη και ο Κελεσίδης μπήκε μικρό στον Ολυμπιακό και πιάσανε. Δεν ξέρω. Ο Χριστίδης που ενώνει και τις δύο ομάδες, έτσι, έχει παίξει και σε Άρη και σε ΑΕΚ, μεγάλη καριέρα. Ναι, βλέπουμε τον Σόουζα δεξί μπακ, γιατί ο Σούντγκρεν έπαθε δηλητηρίαση. Εκεί τώρα, η ΑΕΚ άμα είναι έξυπνη, πρέπει να χτυπήσει από εκεί, γιατί ο Σόουζα είναι στόπερ, είναι αργός, αναγκαστικά θα παίξει δεξιά και θα έχει προβλήματα εκεί. Οπότε, βέβαια εκεί, αν ήταν έξυπνος ο προπονητής, ας πούμε, το έβλεπε αλλιώς, μπορεί να βάλει τρία στόπερ τον Σόουζα τρίτο και να παίξει με τον Κωνσταντινίδη, αφιλωματικός, δεν μπαίνει σε τέτοιες λεπτομέρειες, θα παίξει ο Σόουζα. Αν η ΑΕΚ είναι έξυπνη, να το πάει από εκεί, να χτυπήσει και λίγο ο Μάνταλος, να τον δημιουργήσει προβλήματα τον Άρη. Σέντερ μπακ, ο Ρόουζ με τον Βέλερ, ο Κουρκούντα αριστερά, ο Σάξα είναι καλός κόφτης. Ο Ματίγια είναι φλόρος, δεν πιέζει, δεν μαλκάρει, δεν πατάει πολύ περιοχή, αργός είναι, έχει πολύ ωραία χτυπήματα της μπάλας. Αυτό μόνο, δεν το σώζει αυτό όμως. Φετβαντίδης, δεν κοιμεί, δεκάρι, αριστερά ο... δεν βλέπω κιόλας. Έχουμε γκάμα, συνήθως τον γκάμα βάζει στα τελευταία μάτσο άξονα. Δεν κοιμεί αριστερά και Φετβαντίδη κάνει τριάδα για την αντεπίθεση. Αν τραβήξει την άκρη δηλαδή και φύγει στον χώρο και ούτε από τους πιο Φετβαντίδης, ούτε και άλλο δεν είναι, τρεις γρήγοροι. Μπορεί να το χτυπήσει, να φύγει στον χώρο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη μονομαχία Ιντέγε-Βράνιες. Βέβαια. Γιατί ο ένας έχει ταχύτητα, ο Ιντέγε έχει το κορμί. Να δούμε εκεί ποιος θα κερδίσει αυτή τη μονομαχία. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.